Ξανά στους δρόμους θα βρεθούν την Πέμπτη οι καθηγητές πραγματοποιώντας παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας αύριο στη 1:30 το μεσημέρι. Το άνοιγμα των σχολείων με ασφάλεια, με αραίωση, όλα αυτά τα αιτήματα τα οποία έχουν μπει όλο αυτό το διάστημα. Και το δεύτερο θέμα που είναι πολύ σημαντικό της κινητοποίησής μας είναι όσον αφορά τα πανεπιστήμια, το νομοσχέδιο για τα ΕΕ. Η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε νομοθέτηση ελάχιστης βάσης για την εισαγωγή στα ΕΕ. Προχωράει σε ΝΗ-2, τα έτη των σπουδών ΝΗ-2 και την πανεπιστημιακή αστυνομία. Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε όλα αυτά. Το πρώτο κομμάτι και το πιο βασικό, αν θέλετε, που έχει να κάνει με τη βάση εισαγωγής, σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς, θα έχουμε 15.000 περίπου λιγότερους εισαχθέντες στα πανεπιστήμια. Άρα λοιπόν, πάρα πολύ κόσμο ο οποίος θα είναι έτοιμοι για πελάτες στα κολέγια τα οποία προωθεί η κυβέρνηση. Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Αχαΐας, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εν μέσω lockdown και πανδημίας αξιοποιεί το κλείσιμο των σχολείων και των σχολών προκειμένου να ψηφίσει ένα ακόμα παράδεκτο νομοσχέδιο χωρίς κανένα διάλογο. Ταυτόχρονα στο Πανεπιστήμιο, κάθε προσπάθεια οργανωμένης διοίκησης από το φοιτητικό κίνημα για επαρκή χρηματοδότηση, μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, σύγχρονες υποδομές αλλά και κάθε διαμαρτυρία για τις ηθίκες ζωής αυτών και των οικογενειών τους θα αντιμετωπίζεται με αυταρχισμό, πειθαρχικά μέτρα μέχρι και διαγραφή. Την ίδια στιγμή, πάγιο αίτημα των καθηγητών είναι ότι όταν θα ανοίξει δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει να ανοίξει με κανόνες, με ολιγομελή τμήματα και με τα υγειονομικά πρωτόκολλα να τηρούνται στα σχολεία, ώστε να μην υπάρχει διασπορά του κορονοϊού. Όλο αυτό το διάστημα, το εκπαιδευτικό κίνημα, η εκπαιδευτική κοινότητα μιλάει για ανοιχτά και ασφαλή σχολεία. Ακόμα και όταν κλείσανε, εμείς μιλάγαμε για ανοιχτά σχολεία. Πάντα βέβαια με τους όρους, οι οποίους όχι έχουμε θέσει εμείς, ζητάει η ίδια η κοινωνία, ζητάνε οι γονείς, ζητάνε οι μαθητές. Το τελευταίο μας αίτημα και της ΑΕΛΜΕ Αχαΐας είναι ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει με αυτό που συνέβη πέρυσι το Μάιο, δηλαδή με την εκπεριτροπής λειτουργία των σχολείων. Αν αυτό είχε συμβεί από την αρχή της χρονιάς, δεν θα είχαν κλείσει καθόλου τα σχολεία, θα είχε προχωρήσει η ύλη, πάντα φυσικά με μια αναπροσαρμογή της ύλης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, γιατί θα κλεινόταν μισές μέρες μάθημα, αλλά θα ήταν με λιγότερους μαθητές, θα ήταν πιο ουσιαστικό, δεν θα είχαμε όλα τα προβλήματα αυτά που έχουμε με την δίθεν εκπαίδευση, την τηλεκπαίδευση, άρα θα λειτουργούσε το σχολείο σε μια πιο ομαλή κατάσταση, θα λέει κανείς.